Κλιμάκο, το λόγο έχει ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Όπως θέλετε, Περιφερειάρχη. Καλησπέρα σε όλους. Κύριε Μανιάτη, καλώς ήρθατε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε. Κύριε Πρόεδρε, φίλες και φίλοι. Αν μια εκδήλωση σαν τη σημερινή με αυτόν τον τίτλο αντιμετωπίζοντας δύο κρίσεις, την ενεργειακή και την κλιματική, γινόταν πριν από κάποια χρόνια, οι περισσότεροι θα λέγαμε ότι πραγματεύεται κάτι που αφορά το μέλλον, κάποιοι θα μιλούσαν ίσως και για τρομολαγνία και για τρομοσενάρια. Δυστυχώς όμως αυτό που πριν από 4-5 χρόνια μπορεί, ή και παραπάνω ίσως μπορεί να έμοιαζε ένα κακό μελλοντικό σενάριο, αποτελεί ήδη μια πραγματικότητα, την οποία αντιμετωπίσουμε κάθε χρόνο χειμώνα-καλοκαίρι. Και θα ξεκινήσω από την κλιματική και θα φτάσω και στην ενεργειακή κρίση. Ξεκινώντας από την κλιματική αλλαγή, όλοι καταλαβαίνουμε πια ότι οι κλιματολογικές συνθήκες έχουν αλλάξει και ότι βιώνουμε πιο συχνά και με μεγαλύτερη ένταση ακραία φαινόμενα. Οι συνέπειές τους στην οικονομία και στην κοινωνία είναι μεγάλες. Είχαμε συζήτηση με τον αρμόδιο επίτροπο φυσικών καταστροφών και νομίζω προκύπτει με σαφήνεια αυτό που μας είπε σχηματικά, ότι η πρόληψη σε σχέση με την αποκατάσταση της καταστροφής είναι 1:6. Θα σας πω λοιπόν για να κάνετε τα μαθηματικά, πολύ απλά είναι, ότι για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και οι ζημιές που έγιναν στη Δυτική Ελλάδα το περασμένο χειμώνα αλλά και τις πυρκαγιές του καλοκαιριού, μόνο από πόρους της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αντλήσαμε και χρησιμοποιήσαμε 46 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο από τους δικούς μας πόρους. Βάλτε και σε αυτά τα χρήματα που διατέθηκαν το κρατικό κράτος για έργα και δράσεις ή αυτά που χρηματοδοτήθηκαν ελλήνων. Κάντε το αυτό επί 6, δια 6 μάλλον, για να καταλάβετε τι θα κόστιζε αν προλαβαίναμε αυτές τις καταστροφές. Άρα, το κόστος που καταβάλουμε για να θεραπεύσουμε αυτές τις πηγές, που ανοίγει η κλιματική αλλαγή, είναι ήδη πολύ μεγάλο. Όπως μεγάλο είναι και το κοινωνικό κόστος. Γιατί ίσως είναι το μεγαλύτερο. Γιατί οδύνει για απελπισία του πολίτη, του οποίου η περιουσία καταστρέφεται και χτυπά οξύλο, τουλάχιστον στην περιφερειά μας δεν είχαμε απώλεια ζώων. Αυτό δεν διορθώνεται με τίποτα. Έφτασε λοιπόν η ώρα, νομίζω, να αναμετρηθούμε με μια μεγάλη πρόκληση και επιτέλους να κάνουμε κάτι να καλύψουμε αυτό το χαμένο χρόνο που όσο καλύπτεται, γιατί το καλύψουμε δεν πρόκειται, να τρέξουμε πιο γρήγορα, να μην χάσουμε άλλο. Μόνο αυτό μπορούμε να κάνουμε. Να δώσουμε λοιπόν αγώνα να φορεχίσουμε τον τόπο και το μέλλον μας. Θα ευχόμουν αυτή η προσπάθεια να είχε ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν και να μην είμαστε φυσικά τώρα αναγκασμένοι να τρέχουμε πίσω από τους καιρούς. Είναι πραγματικά ευτυχής η συγκυρία που σήμερα βρίσκεται ανάμεσά μας, ένας πολιτικός και άνθρωπος που πολύ έγκαιρα είδε αυτά τα σημάδια και ήταν ο πρώτος που τόσο ως υπουργός, όσο και υπουργός περιβάλλοντος ενέργειας και κλιματικής αλλαγής, προχώρησε σε ουσιαστικές δράσεις και πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση τόσο της κλιματικής αλλαγής, όσο και για την ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας. Αγαπητέ Υπουργέ, μακάρι να είχατε ακουστεί και να είχατε προλάβει όταν πριν από 10 χρόνια και πλέον μιλούσατε για όλα αυτά και μακάρι η πολιτική που ακολουθήθηκε επί εκείνων των ημερών να είχε συνεχιστεί. Συνέβησαν πολλά, διακόπηκαν αυτές οι πολιτικές, μπήκαν και άλλα πράγματα στην επικαιρότητα όπως είναι ο COVID, όπως είναι οι γεωπολιτικές συνθήκες. Δεν τα υποτιμώ όλα αυτά που αντιμετώπισε η χώρα τα προηγούμενα χρόνια, όμως από την οικονομική κρίση βρεθήκαμε κατευθείαν στην κρίση της πανδημίας, το κέντρο βάρους μετατοπίστηκε και φυσικά προέκυψαν και άλλα σημαντικά και επίγοντα. Όμως, ένα που δεν σταματάει η κρίση με όλα αυτά, τα ζητήματα του κλίματος και της ενέργειας είναι εξίσου σημαντικά και τα βρίσκουμε μπροστά μας τώρα ως επίγοντα. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι έγινε, έγινε, θα έρθω και στο άρθρο που αναφέρθηκε ο πρόεδρος εδώ. Ναι, μπορεί να χάθηκαν χρόνια. Ό,τι έγινε, έγινε, δεν μπορούμε να γυρνάμε πίσω και δεν μας επιτρέπεται άλλο η αδράνεια. Άρα είναι ώρα δράσης, είναι ώρα ανάληψης ευθύνης, να καλύψουμε αυτό το χαμένο χρόνο και να προετοιμάσουμε ένα μέλλον που δεν θα είναι χειρότερο για τις επόμενες γενιές. Και η δράση αυτή λοιπόν πρέπει να είναι κοινή. Γιατί κοινός είναι και ο στόχος. Να το προστατεύσουμε τον τόπο μας και τους ανθρώπους τους και με άλλα λόγια να σώσουμε τον εαυτό μας και το μέλλον μας. Και αυτή την αναγκαιότητα την αντιλαμβάνεται η κοινωνία πλέον ευρύτερα. Θα δώσω δύο νούμερα, κυρίως για εμάς τους πολιτικούς και τους πολιτικολογούντες. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα κοινής γνώμης που διεξήχθηκε στα πλαίσια του
έργου Life IP, Adapt.gr, που κάναμε στην περιφέρεια της Αιγυπτολάδας μέσω Internet, περίπου το 13% απάντησε αυθόρμητα ότι η κλιματική αλλαγή είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει ο τόπος διαμονής του τα επόμενα 20 χρόνια. Και το 65% απάντησε ότι ψηφίζει υποψήφιους με ξεκάθαρες θέσεις για την κλιματική αλλαγή. Φτάνει στους 10. Λοιπόν, τοποθετούν ψηλά την κλιματική αλλαγή και την περιβαλλοντική πολιτική περί αυτής. Εξίσου λοιπόν ψηλά την τοποθετήσαμε και εμείς στην περιφέρεια της Ελλάδας από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε καθήκοντα Σεπτέμβριο του 19. Γι' αυτό και κάθε πρωτοβουλία που αναλαμβάνουμε και κάθε νέο έργο που ξεκινάμε ενέχει και τη διάσταση μιας βιώσιμης και αϊφορικής ανάπτυξης με τις ανάγκες του τόπου, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. Κορονίδα της στρατηγικής μας μέχρι τώρα για την κλιματική αλλαγή είναι το περιφερειακό σχέδιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, που έχοντας λάβει όλες τις αναγκαίες εγκρίσεις, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, διορθώστε με κάνω λάθος, κ. Δημητρογιάννη, θα έρθει προσέγγιση και στο περιφερειακό μας συμβούλιο και θα λάβει την έγκριση του ανώτατου συλλογικού μας οργάνου. Δεν είναι απλά ένα σχέδιο για το σχέδιο, ούτε μια τυπική υποχρέωση που έπρεπε να φέρουμε σε πέρας. Είναι ένας στιβαρός, δομημένος οδικός χάρτης που περιέχει την εμβληματική πρωτοβουλία δημιουργίας 19 τοπικών σχεδίων, ένα για κάθε Δήμο της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Σούρμε ζούρ που λένε, για κάθε περιοχή ξεχωριστά. Έτσι, κάθε Δήμος της Δυτικής Ελλάδας έχει στη διάθεσή του έναν αναλυτικό οδηγό με τις απειλές που δυνητικά θα αντιμετωπίσει το επόμενο διάστημα, τα ευάλωτα σημεία του και όσα πρέπει να γίνουν. Χαρακτηριστικό δε αυτής της σοβαρότητας με την οποία αντιμετωπίζουμε το συγκεκριμένο θέμα είναι επίσης το γεγονός πως είμαστε μία από τις πρώτες περιφέρειες στη χώρα που θα φτάσουν στην τελική έγκριση και κατοχήρωση του περιφερειακού σχεδίου προσαρμογής στην κλιματική κρίση. Δεν θα αναφερθώ, θα τα παραλείψω για να μην σας κουράσω, στους βασικούς πυλώνες του σχεδίου, εξάλλου νομίζω θα αναφερθεί σε αυτά και ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης. Έχει αξία όμως να επισημάνω ότι η κλιματική κρίση δεν πλήττει μόνο τις υποδομές, δεν καταστρέφει μόνο περιουσίες. Επηρεάζει με έντονα αρνητικό τρόπο σχεδόν το σύνολο της οικονομίας. Θα ήθελα πραγματικά, κύριε Δημητρογιάννη, να δώσετε κάποια στοιχεία του τι, όσο και αν φαίνεται λίγο σκοτεινό και δυσίωνο, κάποια στοιχεία του τι πρόκειται να συμβεί αύριο στην περιοχή μας, στην πόρτα μας, στο σπίτι μας, στο χωριό μας, στην περιουσία μας. Δεν υπάρχει λοιπόν τομέα που να μην επηρεάζει. Και πρώτα-πρώτα, η γεωργία, η κτηνοτροφία και η αλληλεία. Το σύνολο δηλαδή του πρωτογενού τομέα. Που τι είναι ο πρωτογενής τομέας για την περιοχή μας και δει για την Ετωλοκανανία, η αιχμή του δόρατος της οικονομίας μας. Άρα, τελειώσαμε. Αν δεν αντιδράσουμε τώρα. Επίσης όμως έντονα, δείτε και η πολιτιστική μας κληρονομιά. Από τα μνημεία μας μπορεί να, πραγματικά μπορεί να πέσουν θύμα των έντονων καιρικών φαινομένων μέχρι μοναστήρια, εκκλησίες, ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Ενώ τεράστια προβλήματα δημιουργούνται και λόγω αυτού στον τουρισμό και φυσικά στο φυσικό τοπίο. Άρα, απειλείται ευθέως η ίδια μας η ύπαρξη. Γι' αυτό και το περιφερειακό μας σχέδιο ιεραρχεί, αξιολογεί συγκεκριμένες δράσεις και μέτρα που προτείνεται να υλοποιηθούν ανά συγκεκριμένα τομέα με πολύ αναλυτικό τρόπο. Παράδειγμα, αναφέρω ότι για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στη γεωργία προτείνονται 6 δράσεις και 19 μέτρα. Για την αλληλεία, 3 δράσεις και 8 μέτρα. Για τη διαφύλαξη των εντάτινων πόρων, 6 δράσεις και 15 μέτρα. Προστασία παράκτηρων περιοχών, 6 δράσεις, 21 μέτρα. Τουρισμός, 3 δράσεις, 10 μέτρα. Και πάει λέγοντας. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο με αναλυτική αναφορά στο περιφερειακό σχέδιο. Θέλω όμως να αναφέρω ότι αυτό το σχέδιο μπορεί να είναι το κεντρικό σχέδιο πάνω στο οποίο θα δουλέψουμε. Αλλά δεν είναι το μοναδικό μας εργαλείο. Ως παράδειγμα, θα αναφερθώ σε αυτό που αναφέρθηκε ήδη και ο Λίνος, στη μελέτη που προχωράμε στη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας για τη χαρτογράφηση των πιο ευάλωτων περιοχών και υποδομών. Είτε λόγω παλαιότητας, είτε λόγω κατασκευαστικών ή άλλων λαθών του παρελθόντος, ώστε να έχουμε μια έγκυρη αποτύπωση των αδύναμων σημείων και των έργων που πρέπει να γίνουν. Είσαι μια πρότυπη μελέτη που ετοιμάσαμε για τη διάβρωση των ακτών στην βόρεια ακτή της Αχαΐας, που μπορεί να αποτελέσει πιλότο για την υλοποίηση έργων και σε πολλές άλλες παράκτητες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει τομέα δράσης στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας που δεν λαμβάνει υπόψη την κλιματική αλλαγή και την ανάγκη αϊφορικής ανάπτυξης. Από τον χήμαρο, για να καταλάβουμε πώς συνδέονται όλα αυτά μεταξύ τους, από το χήμαρο που καθαρίζουμε στο πλαίσιο των ετήσιων δράσεων αντιπλημμυρικής προστασίας, με βάση τις οικονομικές μας δυνατότητες, μέχρι τις ανάγκες ενέργειας προβολής και ενίσχυσης του τουρισμού, το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον,
βρίσκεται στο επίκεντρο της δράσης. Γιατί έτσι πρέπει. Τώρα, πλέον έχουμε ξεκινήσει το σχεδιασμό για τη Δυτική Ελλάδα του 2030. Και αναπόσπαστο μέρος αυτού του σχεδιασμού, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, φίλες και φίλοι, δεν είναι άλλο από την αύξηση της ανθεκτικότητας του τόπου μας και φυσικά η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Ανθεκτικότητα σημαίνει αυτό. Έχει καταδειχθεί στην ιστορία από τον Δαρβίνο και εδώ, ότι αυτός που δεν καταφέρνει να μεταβάλει τη στάση του απέναντι στα πράγματα όπως αυτά αλλάζουν, πάει να υπάρχει. Άρα εκεί είναι η ανθεκτικότητα απέναντι στις αλλαγές που έρχονται. Εκεί λοιπόν είναι η άλλη μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε αυτή την περίοδο. Και αφορά την ενέργεια, που άλλωστε σε μεγάλο βαθμό συνδέεται και με την ανάγκη για ένα νέο πράσινο ενεργειακό μοντέλο. Φυσικά, ευχαριστώ για τα σχόλιά τους όλους τους προαναλύσατες. Δεν έχω διάθεση να ευλογήσω τα γένια μας, αλλά όταν στην περιφέρεια ξεκινήσαμε να επεξεργαζόμαστε το μεγάλο και εμβληματικό σχέδιο των ενεργειακών κοινοτήτων και του μεγάλου συνεργατικού φωτοβολταϊκού πάρκου, η χώρα μας δεν αντιμετώπιζε αυτή τη μεγάλη ενεργειακή κρίση και κανένας δεν υποψιάζονταν ότι η ενεργειακή αυτονομία θα γινόταν ένα από τα πιο μεγάλα και επίγοντα ζητήματα της Ευρώπης και του δυτικού κόσμου εν έτη 2022. Προφανώς και δεν ήμασταν μάλιστα. Δεν μπορούσαμε να γνωρίζουμε την ακρίβεια που θα ερχόταν στα καύσιμα, ούτε φυσικά να φανταζόμασταν τον πόλεμο στην Ουκρανία και το γεωστρατηγικό παιχνίδι με τις τρόφιμες. Γνωρίζαμε όμως και γνωρίζουμε ότι η Δυτική Ελλάδα είναι μια προνομιακή περιοχή για την ανάπτυξη πηγών πράσινης ενέργειας, αλλά και την μεγάλη ανάγκη να ξεφύγουν οι συμπολίτες μας και κύριο λόγο οι αγρότες μας από τη θηλιά του δυσβάστακτου ενεργειακού κόστους. Και τι κάναμε? Βάλαμε κάτω ένα σχέδιο, αρχίσαμε βήμα-βήμα το να το υλοποιούμε, συνεργαστήκαμε 66 φορείς του Δημοσίου της Δυτικής Ελλάδας, δημιουργήσαμε μία από τις μεγαλύτερες ενεργειακές συμμαχίες της χώρας ή μάλλον και της Ευρώπης, φτιάχνοντας 7 ενεργειακές κοινότητες. Και αυτές οι ενεργειακές κοινότητες στοχεύουν στη δημιουργία του μεγαλύτερου συνεργατικού φωτοβολταϊκού πάρκου στην Ευρώπη, που θα επηρεάσει θετικά περίπου 300.000 πολίτες, εκ των οποίων οι 140.000 είναι κατά επάγγελμα αγρότες, λόγω της συμμετοχής και του ποσοστού συμμετοχής των οργανισμών εγγύων βελτιώσεων στο project αυτό. Τρέξαμε, αγωνιστήκαμε, εργαστήκαμε και κυρίως συνεργαστήκαμε. Και εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε. Δεν θα αναφερθώ στα όσα αναφέρει, γιατί οι δυσκολίες είναι μεγάλες. Αναφέρθηκαν από το Δήμαρχο αρκετές. Είμαστε εδώ για να τις αντιπαλέψουμε όλες. Και δεν θα χαριστούμε σε κανέναν. Η υλοποίηση ενός τέτοιου έργου, κανείς δεν είπε ότι είναι εύκολη υπόθεση. Άρα θα τα καταφέρουμε, γιατί το οφείλουμε στους συνανθρώπους μας και στους συμπολίτες μας. Έχουμε κάνει ήδη πολλά σημαντικά βήματα και ο στόχος μας είναι να φτάσουμε αυτό το έργο μέχρι τέλους. Ανέφερα μόνο μία, δύο μεγάλη και σημαντική ίσως προσπάθεια που έχουμε κάνει. Δεν είναι η μόνη όμως. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτονόητη δεν ήταν ούτε η ανάπτυξη των τοπικών δικτύων φυσικού αερίου που εμείς θέσαμε σε τροχιά υλοποίησης για τα τρία μεγάλα αστικά κέντρα του Αυρηνίου, της Πάτρας και του Πύργου. Όταν αναλάβαμε καθήκοντα να θυμίσω, το συγκεκριμένο έργο βρισκόταν έναν αμφιβόλο. Πολλοί μας έλεγαν ότι ίσως ήταν καλύτερα να το αποδεσμεύσουμε τους πόρους, 20 εκατομμύρια, και καθώς το έργο δεν θα προλάβαινε να υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του 23. Εμείς δεν επιλέξαμε τον εύκολο δρόμο. Αντί να τα παρατήσουμε, αγωνιστήκαμε, συντονίσαμε δράσεις και φυσικά κάναμε το ανέπτυκτο εφικτό. Άρα έχουμε δημοκράτηση έργου και φυσικά ταυτόχρονα αυξήσαμε κατά πολύ τους ωφελούμενους οικιακούς χρήστες, πέραν των εταιρικών που είχαν προβλεφθεί φυσικά. Για την πόλη του Αγρινίου λοιπόν θα έχουμε 2.824 οικιακές συνδέσεις αντί για μόλις 724 που προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός. Αναφέρομαι στο Αγρίνιο, αντίστοιχα είναι και στις υπόλοιπες πόλεις. Και επιπλέον, σήμερα ξέρουμε πως με αυτά τα τοπικά δίκτυα θα αποτελέσουν τη βάση, τη μαγιά πάνω στην οποία θα στηριχθεί η επέκταση του δικτύου σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, αφού με μια άλλη μεγάλη προσπάθεια καταφέραμε και εντάχθηκε εν τέλει η Δυτική Ελλάδα στο σχεδιασμό της ΔΕΣΦΑ το δεκαετή και την επέκταση του αγωγού υψηλής πίεσης προς την περιοχή μας. Είναι θέμα χρόνου να έρθει και στο Περιφερειακό μας Συμβούλιο και το έργο του EastMed και φυσικά άλλες τέτοιες ενεργειακές πρωτοβουλίες οι οποίες βγάζουν την περιοχή μας και φυσικά τη χώρα μας, γιατί μιλάμε για όχι για εθνικά, για υπερεθνικά έργα, τα οποία φυσικά θα μας βρουν συμμέτοχους, συμπαραστάτες και υποστηρικτές στην υλοποίησή τους, γιατί θα ωφεληθούν την κοινωνία μας, τη ζωή μας ήδη. Όμως, πέραν αυτών, είναι να συστήσουμε ένα παρατηρητήριο ενέργειας καινοτόμο, μοναδικό, το οποίο θα είναι μοναδικό πραγματικά στην ελληνική αυτοδιοίκηση, που μεταξύ άλλων θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα, εργαλείο decision making λέγεται αυτό, το πώς παίρνουμε αποφάσεις, όχι με μια πεφωτισμένη
ηγεσία. Ο ηγέτης μπορεί να μην είναι υπερβολισμένος, μπορεί να είναι ανόητος. Άρα όμως πρέπει να έχει τα εργαλεία και τα στοιχεία τα οποία θα τον οδηγήσουν στις σωστές αποφάσεις. Γι' αυτό παίρνουμε τα εργαλεία. Άρα λοιπόν, να υπάρχει αυτή η ενιαία πηγή συλλογής αξιοποίησης δεδομένων για όλους τους χρήστες της περιφέρειας της Ελλάδας και ταυτόχρονα να παρέχει υποστήριξη στην ερμηνεία και χρήση των συλλεκτέντων στατιστικών πληροφοριών. Στόχος μας είναι η εναρμόνιση μεθοδολογιών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και η δημιουργία ενός συνολικού ολοκληρωμένου ενεργειακού προφίλ της Δυτικής Ελλάδας. Τέλος, δεν μπορώ να μην αναφερθώ στις δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτηρίων και σε αυτό που βρισκόμαστε, που έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται από το επιχειρησιακό μας πρόγραμμα, οι οποίες για την Ετωλοακαρνανία μόνο αναφέρομαι εδώ, μιας και είμαστε εδώ, ανέρχονται σε περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ, από το τρέχον έσπα, έρχεται και το επόμενο, το ποσό στο οποίο δεν περιλαμβάνεται η ενεργειακή αναβάθμιση του οδοφωτισμού σε όλο το εθνικό οδικό δίκτυο, με λαμπτήρες τύπου LED, αλλά και η εγκατάσταση κεντρικού συστήματος παρακολούθησης λαδών. Άνω τελεία, παρένθεση και μια μικρή εξομολόγηση, την οποία νιώθω πραγματικά την ανάγκη να κάνω. Και είναι ένας κίνδυνος στους οποίους διατρέχουμε εθνικά. Μιλώντας κατά την τελευταία επίσκεψη του κ. Ράσμουσεν κατά την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ, και αφού πήραμε τα συγχαρητήρια πρωτοφανές, γιατί είναι σκληρός γραφειοκράτης ο κ. Ράσμουσεν, νομίζω το γνωρίζετε καλά, κ. Μανιάτη, πήραμε τα συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία των ενεργειακών κοινοτήτων και μάλιστα έχουμε βάλει και ένα κομμάτι χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Είμαστε μοναδικοί στην Ευρώπη και πραγματικά μας είναι χάρη. Όταν το ανακοινώσαμε ότι σκοπεύουμε το έργο που το οποίο έχουμε εντάξει στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και για λόγους εξοικονόμησης κρατικών πόρων να το μεταφέρουμε στο ΕΣΠΑ, ποιο, αυτό που μόλις διάβασα, την αντικατάσταση που ήδη βλέπουμε εδώ στα Γρήνια στην είσοδο που γίνεται αυτή τη στιγμή με LED του οδοφωτισμού στο εθνικό δίκτυο και να το μεταφέρουμε στο ΕΣΠΑ, η απάντηση ήταν στην Ευρώπη τα σβήματα. Έχουν αυτοκίνητα τα πρώτα του αυτοκίνητου. Δεν χρειάζεται φωτισμό στα δεκαετία. Μην γελάμε καθόλου. Αν σταματήσει η ροή χρηματοδότηση τέτοιου είδους έργων, να δούμε πώς θα τα κάνουμε. Και αυτό το μοιράζομαι με όλους, γιατί είναι κάτι το οποίο με ανησύχησε πραγματικά. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, κυρίες και κύριοι, δεν είναι το κράτος. Δεν έχει ούτε την αρμοδιότητα, ούτε τους πόρους χάραξης της περιβαλλοντικής ή ενεργειακής πολιτικής της χώρας. Είναι όμως το μεγάλο αυτοδιοικητικό σπίτι των πολιτών της Δυτικής Ελλάδας. Και αυτή είναι προσωπικά για μένα και τους συνεργάτες μου μια μεγάλη ευθύνη. Καθημερινά αισθανόμαστε την ευθύνη να προσφέρουμε λύσεις, να καλύψουμε αυτό το χαμένο έδαφος το οποίο αναφέρθηκα και να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο. Αλλά και φυσικά ταυτόχρονα να γίνουμε μπροστάριδες μιας εποχής μεγαλύτερης ασφάλειας και προκοπής για όλους. Η πηξίδα μας είναι όντως η Δυτική Ελλάδα του 2030. Είμαστε βέβαιοι ότι με καλή και σκληρή δουλειά μπορούμε να κάνουμε τον τόπο μας πιο ανθεκτικό απέναντι στους καιρούς και τις κρίσεις. Πέρα από τις δράσεις, για να μην τα λέμε όλα μαύρα, τα οποία ήδη έχουμε ξεκινήσει και τα χρήματα τα οποία έχουμε ήδη διαθέσει, από το νέο ΕΣΠΑ 21-27 μπορούμε να αντλήσουμε πόρους ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ για περιβαλλοντικά έργα, 60 εκατομμυρίων ευρώ για έργα ενεργειακής αναβάθμισης και προσαρμογής, ενώ αφήνω εκτός λογαριασμού τους πόρους με περιβαλλοντική και ενεργειακή διάσταση που μπορούν να αξιοποιηθούν μέσω των αστικών αναπλάσεων, των χωρικών επενδύσεων και άλλων αξιών προτεραιότητας του νέου ΕΣΠΑ. Άρα μπροστά μας είναι η πρόκληση, μπροστά μας έχουμε και τα εργαλεία και τους τρόπους να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Ένα μόνο θέλω να διαβεβαιώσω όλους τους συμπολίτες μας, πως με αυτά τα χρήματα που θα αξιοποιηθούν μέχρι το τελευταίο ευρώ σε έργα και δράσεις που θα αλλάξουν πλήρως τη μορφή και το στάτους της Δυτικής Ελλάδας. Με την ίδια ακριβώς ενότητα και συνεργασία που προωθήκαμε μέχρι τώρα, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε, να ακούμε και να συμβουλευόμαστε όλους όσους θέλουν να μας συμβουλεύσουν, ώστε η ευάλωτη Δυτική Ελλάδα να μετατραπεί σε φρούριο. Φρούριο αντοχής απέναντι στην κλιματική αλλαγή, φρούριο ενεργειακής αναβάθμισης, φρούριο βιώσιμης ανάπτυξης και προκοπής. Μπροστά μας είναι το στοίχημα και φυσικά εδώ είμαστε για να το κερδίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.